Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε τούρτα παγωτό cheesecake. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι μπισκότα, μπορείτε να βάλετε ό,τι μπισκότα έχετε στο σπίτι. Θα βάλουμε μια φυτική κρέμα, ζαχαρούχο, τυρί κρέμα, βούτυρο, γάλα ευαπορέ και εδώ πέρα έχω σπιτικό γλυκό του κουταλιού βύσσινο. Μπορείτε να βάλετε και μαρμελάδα. Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, θα θρηματίσω στο μούλτι τα μπισκότα. Με το ίδιο τρόπο θα κάνω και τα άλλα. Αφού θρημάτισα τα μπισκότα μου, θα ψιλοκόψω το βούτυρο. Εγώ βάζω φυτικό, το βιτά, θα το βάλω να το λιώσω στο φούρνο μικροκυμάτων. Αφού έλειωσα το βιτά, θα το ρίξω μέσα και θα το ανακατέψω καλά. Να βρεχτεί το μπισκότο. Έχω εδώ το τσέρκι μου. Έχω κόψει και θα βάλω αντικολλητικό χαρτί. Το έχω κόψει εγώ, το έχω μετρήσει. Και θα βάλω το μπισκότο. Αυτό είναι η βάση της τούρτας. Και θα το πατήσουμε πολύ καλά με το κουτάλι, με ένα ποτήρι, ό,τι σας βολεύει το καθένα. Είναι έτοιμο. Θα το βάλω στη συντήρηση 5 λεπτά μέχρι να χτυπήσουμε τη κρέμα, να κρυώσει και αυτό λίγο. Στην ουσία να σφίξει λίγο. Θα βάλω σε ένα μπολ να χτυπήσω το τυρί. Θα βάλω το γάλα το ευαπορέ. Θα χτυπήσω λίγο. Αφού το χτύπησα λίγο, θα βάλω το ζαχαρούχο μέσα και τη φυτική κρέμα. Εννοείται τα θέλω να τα έχετε στο ψυγείο, να είναι παγωμένα. Βλέπετε σε λίγο άρχισε να μπαίνει. Θέλω να στέκεται η συνταγή, η εισαγωγή, να σφίξει καλά. Θα το δείτε. Βλέπετε ότι κάνει κορυφές. Θα το χτυπήσω ακόμα ένα λεπτό. Είναι έτοιμη. Θα πάρω λίγο, θα βάλω στο κορνέ για να στολίσω από πάνω λίγο την τούρτα μου. Θα βάλω τη μισή, θα την απλώσω καλά. Θα βάλω λίγο βύσσινο, εννοείται είναι σπιτικό. Όπως είπα, μπορείτε να βάλετε και μαρμελάδα, άμα δεν θέλετε βύσσινο γλυκό του κουταλιού. Και θα συνεχίσω να βάλω και την υπόλοιπη. Και από πάνω θα τη στολίσουμε. Και από πάνω θα βάλουμε λίγα βύσσινα.
Είναι έτοιμη να τη βάλουμε κατάψυξη και μετά, μόλις παγώσει καλά, θα τη βγάλω να την κόψουμε. Αφού το έβαλα στην κατάψυξη όλη τη νύχτα, ήρθε η στιγμή, έχει παγώσει, να το ξεφορμάρω. Θα κάνουμε τις άκρες λίγο με το μαχαίρι. Και τη στιγμή να σας κόψω ένα κομμάτι. Ορίστε το αποτέλεσμα. Τούρτα παγωτό τσισκέι για τα γενέθλιά μου. Σήμερα έχω τα γενέθλιά. Τραγουδίστε μου το τραγουδάκι. Ξέρω, μ' αγαπάτε. Και σίγουρα θα σχολιάσετε, θα μου ευχηθείτε. Και εγώ θα σας κεράσω αυτή την υπέροχη τούρτα cheesecake που γίνεται τόσο εύκολα και γρήγορα. Τα υλικά και η εκτέλεση είναι γραμμένα κάτω από το βίντεο, θα τα βρείτε, πατήστε το τίτλο. Εδώ θα κλείσω το βίντεο. Μην ξεχνάτε να εγγραφείτε στο κανάλι μου, να μην χάνετε καμία συνταγή, γιατί έρχονται και άλλες συνταγές εύκολες, γρήγορες και φυσικά πάντα νόστιμες. Ως το επόμενο βίντεο σας αφήνω να είσαστε καλά. Γεια σας!